Πολλοί οι τολμηροί κολυμβητές που βούτυξαν και φέτος στα παγωμένα νερά του Ρεθύμνου, ανήμερα των Θεοφανίων, ο Αλοαντώνης Μακρυμανολάκης ήταν και πάλι ο τυχερός. Τηρεί το έθιμο αδιάκοπα για 24 ολόκληρα χρόνια και πιάνει τον Σταυρό για 11η συνεχή φορά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πλήρης χριστοφωτισμού. Να είστε καλά. Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου έδωσε μαζί με τις ευχές του και δώρο τον καθιερωμένο Χρυσό Σταυρό στον τυχερό βουτυχτή. Με την τύχη του πρωτάρι αλλά και την κολυμβητική του ευελιξία, ένας 14χρονος μαθητής κατάφερε να ανασύρει τον Σταυρό στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Συνολικά οι νεαροί που βούτυξαν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό, με τον 14χρονο Αντώνη να συμμετέχει για πρώτη φορά. Και παρότι άλλοι κινήθηκαν γρηγορότερα, εκείνος κατάφερε τελικά να τον ανασύρει στην επιφάνεια. Και τον χρόνο, και έχουμε σε όλο τον κόσμο υγεία και αγάπη. Θέλω να ευχηθώ καλή φώτιση, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και με μια ευχή που την κάνω συχνά τον τελευταίο καιρό, η πανδημία. Τους πρώτους μήνες του νέου έτους να είναι παρελθόν. Καλή χρονιά και με υγεία. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Σε όλους τους ιεραπετρίτες και τις ιεραπετρίτες να έχουν μια καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, εύχομαι να είμαστε πάντοτε μέσα στο φως και στη χάρη του βαπτιστέντος. Με σύμμαχο την χειμωνιάτικη Λιακάδα τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χειρονήσου αγιασμός των υδάτων και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Σε θέση μάχης πάνω σε καΐκια 15 κολυμβητές που βούτυξαν στη θάλασσα αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες της. Τυχερότερος όλων ο Μανούσος Κλόντζας που πρώτος κατάφερε να πιάσει τον Σταυρό. Ξεχωριστή και η προσπάθεια του μικρού Αχιλλέα που κατάφερε να ανασύρει τον Σταυρό στην τρίτη ρήψη. Ξεχωριστός και φέτος ο εορτασμός των Θεοφανίων στο ενηδρίο Κρήτης, κάτω από αυστηρά μέτρα και στην σκιά της πανδημίας. Σε μια διαφορετική κατάδυση προχώρησε ένας δίτης προκειμένου να πιάσει τον Τίμιο Σταυρό. Χρόνια πολλά. Καλή φώτιση και ελπίζουμε η νέα χρονιά που μόλις μπήκε το 2022, με τη βοήθεια όλων μας βέβαια, τηρώντας τα μέτρα, εμβολιαζόμενοι, να είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2021. Σήμερα έχουμε μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, σαν ιδέα του προηγούμενου προϊστάμενου του αείμνηστου του Μιχάλη του Παπαδάκη. Βλέπουμε εδώ να έρχονται οικογένειες, παιδιά που χαίρονται την ημέρα. Βέβαια, φέτος είναι ειδικές συνθήκες, λιγότερος ο κόσμος. Αναγκαστήκαμε λόγω κορονοϊού να έχουμε κάποια περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την προσέλευση. Την τελετή του αγιασμού των υδάτων παρακολούθησαν οι παρευρισκόμενοι μπροστά στην πανοραμική δεξαμενή, ενώ ταυτόχρονα έγινε προβολή σε όλες τις οθόνες στο χώρο του ενηδρίου.